Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Να καλωσορίσω αμέσως τώρα στο στούντιο της εκπομπής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή από την πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Τριαντάφυλλο Μηταφίδη. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά και καλή χρονιά να έχουμε, κύριε Μηταφίδη, με υγεία πάνω απ' όλα. Και σε εσάς και στους τηλεθεατές και τηλεθεάτρες του Βεργίνα. Και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας έχουμε τον βουλευτή, τον κύριο Καράγουλο, από τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Καράγουλο. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Τώρα, είχαμε σήμερα μια θλιβερή είδηση και δεν ξέρω, νομίζω να είχατε κάποια αντίρρηση να την ακούσουμε από την αίθουσα σύνταξης. Η Στελίνα Μαργαρτίου θα μας τη δώσει. Στελίνα, για την Άννα Συνοδεινού. Ναι. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε σήμερα από τη ζωή η Άννα Συνοδεινού, η εμβληματική ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η Άννα Συνοδεινού ταλαιπωρήθηκε καιρό με την υγεία της. Το τελευταίο διάστημα νοσηλεύονταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στην Κυψέλη. Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η Άννα Συνοδεινού γεννήθηκε στο Λουτράκι Κορινθίας στις 21 Νοεμβρίου του 1927. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Οι μεγαλύτερες θεατρικές της παρουσίες ήταν στις αρχές τραγωδίες Αντιγόνη, Ηλέκτρα, Ανδρομάχη, Ιφηγένεια, Ελένη, καθώς και στην αρχαία κωμωδία Λυσιστράτη, πάντα σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του Θεάτρου του Εθνικού Κήπου, έλαβε μέρος σε πολλά φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δίδαξε αρχαίο δράμα στο Δύο Αθηνών. Η μεγάλη ηθοποιός είχε τιμηθεί δύο φορές με το θεατρικό έπαθλο Κοτοπούλη. Πολλές ακόμη ήταν οι διακρίσεις που είχε λάβει και μετάλλια, όπως ο Σταυρός Ευπηρίας Ελλάδος και άλλα. Η Άννα Συνοδεινού εξελέγει βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές από το 1974 μέχρι και το 1989. Διετέλεσε υφυπουργός κοινωνικών υπηρεσιών από το 1977 έως το 1981 και δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων από το 1987 έως το 1989 με το συνδυασμό Νέα Εποχή του Μιλτιάδη Εύεθ. Παραιτήθηκε του βουλευτικού της αξιώματος το Μάρτιο του 1990 κατά τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Επειδή τότε ήθελε να, όπως έλεγε τότε το παραπολιτικό ρεπορτάζ, ήθελε να δηλώσει τον εκνευρισμό της γιατί μία άλλη βουλευτήνα χαρακτήρισε θέατρο τη Βουλή. Και είπε ότι αυτό αποτελεί ύβρι για εμάς τους ανθρώπους του θεάτρου. Και για το λόγο αυτό παραιτήθηκε. Και τότε νομίζω ότι είχε σταματήσει να ασχολείται με την πολιτική γενικά. Στελίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Ομόρες, δηλαδή τώρα, πόσοι θα ήταν αυτοί οι βουλευτές που θα παρετούνταν για κάτι ανάλογο. Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί. Καλή χρονιά και πάλι. Να είσαι καλά, Στελίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια απώλεια αυτή για τα ελληνικά γράμματα, όχι τόσο για την πολιτική. Κύριε Καράγουλου, τι λέτε, γιατί την πολιτική την είχε αφήσει μια πολύ πολύ μεγάλη απώλεια και για την παράταξή μας, παρά το ότι τα τελευταία χρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν ήταν ενεργό πολιτικό κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά παρόλα αυτά είναι και στις τάξεις παράταξής μας, αλλά κυρίως ήταν για τον πολιτισμό. Για τον πολιτισμό θεωρώ ότι η Άννα Συνοδεινού ήταν μια πραγματικά πολύ σημαντική προσωπικότητα, η οποία τίμησε το επάγγελμα του ηθοποιού, έτσι, οι παραστάσεις οι οποίες ήταν πάντοτε ποιοτικές και κυρίως είχαν σχέση με το αρχαίο θέατρο και βεβαίως και κατά το διάστημα των 15 χρόνων που διατέλεσε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός ήταν άνθρωπος του μέτρου, της συλλογικής, της σύνεσης και πραγματικά θεωρώ ότι θα τη θυμόμαστε πάντοτε έτσι με ένα πνεύμα πάρα πολύ θετικό. Η παρουσία της ήταν πάρα πολύ θετική για τον τόπο και για την παράταξή μας. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Μηταφίδη, λέμε εμείς εδώ τώρα στο ρεπορτάζ, κάνοντας το ρεπορτάζ, ότι το ασφαλιστικό είναι αυτό το οποίο ανεβάζει την θερμοκρασία, στο πολιτικό τουλάχιστον στερέωμα. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα βγει αλόβητη από την διαδικασία αυτή? Καταρχήν δεν πρέπει να προτρέχουμε και να προκαταλαμβάνουμε την γνώμη των συμπατριωτών μας που δικαιολογημένα αγωνιούν για την τύχη του ασφαλιστικού που δεν αφορά βέβαια μόνο την κυβέρνηση αλλά αφορά και το σήμερα και το αύριο και τις επόμενες γενιές όπως ξέρετε και εγώ δεν συμφωνώ με όλη αυτή την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή ανησυχίας, φόβου κτλ. Ότι επέρχεται ένας νέος αρμαγεδόνας στις συντάξεις να θυμίσω ότι και όχι βέβαια για να αμβλύνω τη σημασία του ζητήματος ότι ήδη έχουν υποστεί 12 μειώσεις συντάξεων από το 2010 παρά τις διαβεβαιώσεις και τις προβλέψεις του νόμου τότε του 38-43 αν δεν κάνω λάθος.
Και επομένως πρέπει να αναμένουμε τις επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις, τουλάχιστον εγώ από, από την πληροφόρηση που έχω, όλη αυτή η ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα και η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση και δια του κ. Κατρούγκαλου, του αρμόδιου υπουργού, αλλά και δια της κυρίας Γεροβασίλη, έχει πει ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις. Αυτά ωστόσο, τουλάχιστον προκύπτουν και από τα στοιχεία που έχω αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μου. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι βέβαια να έχετε υπόψη σας ότι η πρόβλεψη που θα υπάρχει στον νόμο είναι ότι θα συνδεθεί το μέλλον των συντάξεων και με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Δηλαδή στο βαθμό που η χώρα θα βγαίνει από αυτό το σκοτεινό τούνελ της κρίσης και των δανειακών υποχρεώσεων και θα αυξάνεται το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, δεν θα έχουμε μειώσεις, αλλά θα έχουμε και κάποια αύξηση των ίδιων των συντάξεων. Βέβαια, ξέρετε πολύ καλά ότι η δυνατότητα του ασφαλιστικού συστήματος εξαρτάται από την εργασία. Όταν έχουμε τέτοια υψηλή ανεργία, αυτό μοιραία συμπαρασύρει και τα έσοδα των ίδιων των ταμείων. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχει διαπραχθεί ένα από τα μεγάλα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί σε αυτόν τον τόπο, είναι βέβαια και το γεγονός της καταλήστευσης των ταμείων. Από πού να αρχίσουμε δεν ξέρω. Εγώ, όπως ξέρετε, τη μισή ζωή μου ήμουν στο συνδικαλιστικό κίνημα, τα ξέρω από πρώτο χέρι. Από πού να αρχίσουμε, από τη δεκαετία του 50, που όταν τα αποθεματικά των ταμείων είχαν γίνει φύλλο και φτερό και διατίθενταν για δάνεια άτοκα. Πού να πάμε, ότι τα λαμόγια με το χακί του καιρό της Χούντας είχαν μειώσει από το, θυμάμαι, από τα 13,5-14,5% που ήταν το επιτόκιο, το είχαν κατεβάσει στο 1,5-2. Πού να, το τελευταίο βέβαια επεισόδιο σε βάρος των ταμείων, όπως ξέρετε, ήταν το PSI. Το PSI, το περιβόητο. Εκεί φαίνεται ότι χάθηκαν πολλά λεφτά. Χάθηκαν πολλά λεφτά. Αν και κάποιοι ισχυρίζονται ότι στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν με έκτακτες επιχορηγήσεις από την πλευρά του κρατικού προϋπολογισμού. Ναι, ωστόσο, αλλά αυτό δεν είναι. Είναι σαν να τα παίρνουμε από τη μία τσέπη και να τα βάζουμε στην άλλη. Ξέρετε όμως τι γίνεται, κύριε Μπλατσέρη. Παίρνουμε τις άρχες μας, ουσιαστικά. Ξέρετε τι γίνεται όμως. Στο προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων που είχαμε με την Τρόικα, δεν ξέρω τώρα άμα το θέσει και ο κύριος Καράγουλα από την πλευρά του, δεν είχε τεθεί από την πλευρά των δανειστών το ασφαλιστικό. Τώρα έρχεται και τίθεται και μάλιστα με μια έτσι πολύ μεγάλη κατά κάποιο τρόπο πίεση, ούτως ώστε να λυθεί 100%, και μέσα σε αυτή την επίλυση, σε αυτή τη λύση, υπάρχει αναμφισβήτητα και ένας κίνδυνος, ένα περιθώριο να μειωθούν οι συντάξεις. Κοιτάξτε, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε και με δανεικά και με δανεικό χρόνο. Και είμαι σε θέση να ξέρω, δεν είναι αυτό μυστικό, ότι αυτή τη στιγμή στην καλύτερη περίπτωση η χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος γίνεται με 50% εθνικούς πόρους και 50% δανεικά. Αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και όχι βέβαια για παρηγοριά μας, το λέω για να έχουμε υπόψη μας σε τι κατάσταση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει βέβαια κάποια μαγική πηγή. Το άλλο βέβαια είναι ότι πρέπει να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα που δεν λαμβάνονται, ώστε να σταματήσει η σφοροδιαφυγή, η μαύρη εργασία όπως ξέρετε που βασιλεύει στον τόπο μας, και όλα αυτά τα οποία ακούγονται περί ανταγωνιστικότητας, ότι πρέπει να απαλλάξουμε ακόμη και από το υποχρέωση της κοινωνικής ασφάλειας οι επιχειρηματίες, ώστε να προχωρούν σε επενδύσεις. Με τέτοιου είδους λογικές είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί η κρίση του ασφαλιστικού συστήματος. Κύριε Καράγλου, εσείς θα ψηφίσετε το σχέδιο νόμου? Γιατί εσείς λογικά το ξέρετε το σχέδιο νόμου, γιατί ο κύριος Κατρούγκαλος το έδωσε στον πρόεδρο του κόμματός σας. Κύριε Νικολαίδη, θα μπορούσε εύκολα να κάνω χαρακτηρισμούς και κοσμητικά επίθετα, αλλά δεν είναι ούτε του χαρακτήρα μου, ούτε νομίζω ότι βοηθάει τη συζήτηση. Γι' αυτό το λόγο θα προσεγγίσω το όλο θέμα με σοβαρότητα, με μετριοπάθεια και με σύνεση, γιατί νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα το ασφαλιστικό, για να το αντιμετωπίζουμε με μικροκομματικούς όρους και λόγους και με μια τακτική αντιμετώπιση μικροκομματική, η οποία δεν ωφελεί σίγουρα ούτε την επίλυση του ασφαλιστικού, αλλά ούτε για τον τόπο. Σας λέω λοιπόν ότι το ασφαλιστικό, το σχέδιο το οποίο πήραμε, και βέβαια το οποίο δεν είναι τελικό, γιατί προσέξτε, είναι αυτό που θα είναι η πρόταση της Ελλάδος, της ελληνικής κυβέρνησης,
προς τους θεσμούς όπως ονομάστηκαν, την παλιά Τρόικα, την Κουαρτέτο. Έτσι. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό που τελικά θα πάρουμε σαν απάντηση από αυτούς θα είναι κάτι πολύ σκληρότερο, κάτι ακόμη χειρότερο. Αλλά παρόλα αυτά σταθούμε σε αυτό. Λέω λοιπόν ότι δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί? Γιατί για μια ακόμη φορά κινείται σε μια συγκεκριμένη λογική. Ποια δηλαδή? Μείωση τάξεων, περιορισμό δηλαδή των δαπανών, αύξηση των εργοδοτικών εισφορών. Όμως έτσι δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα. Και μετά από λίγο χρονικό διάστημα θα ξαναχρειαστεί να έχουμε πάλι τα ίδια μέτρα. Άρα τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να κινηθούμε σε μια άλλη κατεύθυνση. Το ασφαλιστικό είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που έχει μια σειρά ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θα πρέπει να μπει νέο αίμα στην εργασία, να υπάρχουν νέοι ασφαλισμένοι. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε καταρχήν το μεγάλο εθνικό μας πρόβλημα που είναι το δημογραφικό και κατά δεύτερον την ανάπτυξη. Αν δεν υπάρξει ανάπτυξη, δεν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, δεν γίνουν επενδύσεις, δεν θα αντιμετωπιστεί το ασφαλιστικό. Ό,τι και να κάνουμε, μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ενός, δύο, τριών χρόνων, θα ξαναχρειαστούμε και πάλι νέα μέτρα, πάλι στην ίδια κατεύθυνση, την λανθασμένη. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα του συγκεκριμένου σχεδίου που έχει κατατεθεί από την πλευρά της κυβέρνησης, το οποίο επαναλαμβάνω. Δεν θα μείνει εδώ. Δυστυχώς θα έρθει μια απάντηση πολύ προσοχηρότερη από την πλευρά του Κουαρτέτου. Αλλά και να συνεχίσω λέγοντας ότι. Πάντως, εδώ, μια που μιλάτε για το Κουαρτέτο, να πούμε ότι το βασικό, τουλάχιστον μέσα από το ρεπορτάζ, σημείο στο οποίο λέγαμε ότι μάλλον θα υπάρξει διαφορετική προσέγγιση από την πλευρά των δανειστών, ήταν το θέμα της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών. Των εργοδοτικών εισφορών. Και εδώ προκύπτει από τη σημερινή συνάντηση Τσίπρα με τις εργοδοτικές οργανώσεις ότι τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Ναι. Μπορεί να υπάρξει, δεν το λέω σωστά, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει σύμφωνη γνώμη των εργοδοτών, είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάμψει κατά κάποιο τρόπο την άποψη των δανειστών. Τι λέτε σε αυτό? Προσέξτε, η κυβέρνηση προβλέπει την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κατά 1% και των εισφορών των εργαζομένων κατά 0,5%. Σήμερα έκπληξη, συνδικαλιστικά όργανα πήραν μια θέση που λένε ότι συμφωνούν, αρκεί βέβαια να είναι προσωρινή και αρκεί βεβαίως να συνοδεύεται με ένα πλέγμα άλλων μέτρων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το κόστος το οποίο θα επιβαρυνθεί, το κόστος παραγωγής από την αύξηση αυτή. Θα περιμένουμε σας εξέπληξε αυτή η θέση? Δεν το περίμενα, πραγματικά. Γιατί κύριε Καράβο? Γιατί συνηθίζεται τα συνδικαλιστικά όργανα, έτσι, είτε αυτά εκπροσωπούν τους βιομήχανους, είτε εκπροσωπούν τον απλό εργαζόμενο, να αντιδρούν σε οποιαδήποτε αύξηση των εισφορών τους, σε οποιαδήποτε μείωση του εισοδήματός τους, δηλαδή έτσι, έρχεται από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δηλαδή μπορούμε έτσι χαριτολογώντας να πούμε ότι μπορεί και οι βιομηχανοί να βάζουν πλάτη στο Τσίπρα? Δεν ξέρω, είναι περίεργη πάντως. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ να πω το εξής. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Είναι το ζήτημα λοιπόν ότι έχουμε την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κατά 1% που φαίνεται ότι οι εργοδότες συμφωνούν, αλλά βέβαια υπάρχει και η αύξηση κατά 0,5% των εισφορών των εργαζομένων, που στην ουσία τι σημαίνει? Σημαίνει μείωση του εισοδήματός τους. Και παραπέρα να συνεχίσουμε, να πούμε ότι έχουμε ένα άλλο ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό, τη μείωση των συντάξεων. Τη μείωση των συντάξεων. Βεβαίως υπάρχει ένα σημείο που προστατεύεται, έτσι ένα όριο που θα προστατευτεί, αλλά απ' την άλλη δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η απάντηση του Κουαρτέτου. Και όχι μόνο αυτό. Η κυβέρνηση προσπαθεί επικοινωνιακά, κύριε Νικολαίδη, να πει. Το άκουσα προχθές με μεγάλη προσοχή τον κύριο Κατρούγκαλο. Έτσι, θέλω, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα, να το προσεγγίζω με προσοχή και με ευαισθητία, να λέει ότι εγγυώμαι και εγώ και ο Πρωθυπουργός ότι οι κύριες συντάξεις δεν θα μειωθούν. Και όταν το ρώτησα τι θα γίνει με τις επικουρικές, είπε ότι αυτό δεν το λέω με πανηγυρικούς τόνους και όρους. Θα περιμένουμε, θα διαπραγματευτούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατόν. Προσέξτε όμως. Το έχω πει και άλλη φορά και το ξαναλέω άλλη μια φορά, το είπα εδώ στην εκπομπή σας. Τον παππού, τον συνταξιούχο, την συνταξιούχο, την ενδιαφέρει αν το χιλιάρικο που παίρνει στην τσέπη κάθε μήνα, το οποίο μπορεί να είναι 800 ευρώ κύρια σύνταξη και 200 επικουρική, θα είναι και την επόμενη μέρα χιλιάρικο. Γιατί αν γίνει 900 και είναι 800 κύρια, άρα δεν μειωθεί η κύρια και είναι 100 επικουρική, τότε υπάρχει θέμα. Τότε χάνει. Άρα λοιπόν είναι επικοινωνιακό το ότι δεν θα μειωθεί η κύρια σύνταξη. Και το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτεί ένας συνταξιούχος που κόβεται τη σύνταξη του είναι άμα το εκατοστάρικο που του κόβεται θα πάει εδώ ή εκεί. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι αν το χιλιάρικο του αύριο είναι χιλιάρικο ή αν θα γίνει 900 ή 950. Αυτό τον ενδιαφέρει. Ναι, κύριε Μηταφίδη, να μας δώσετε λιγάκι μια απάντηση και συνυπολογίστε και το ότι από ό,τι τουλάχιστον λέγεται και γράφεται. Ο κύριος Κατρούγκαλος δεσμεύεται για τους σημερινούς συνταξιούχους και υπάρχουν εκτιμήσεις που λένε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα αρχίσουν να βγαίνουν από 1η Δεκεμβρίου και μετά στη σύνταξη θα έχουν μειωμένες συντάξεις και είναι κάτι το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται κατά κάποιο τρόπο στη δέσμευση
Γιατί αυτή η δέσμευση υποτίθεται ότι αφορά τους νυν συνταξιούχους. Είναι έτσι ή υπάρχει κάποια παρεμηνία? Σας είπα από την αρχή ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε και δεν το λέω αυτό επειδή συμβαίνει να στηρίζω την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ούτε βέβαια να στηριζόμαστε σε εικασίες, σε εκτιμήσεις, οι οποίες συνηθίζονται πάρα πολύ σε αυτόν τον τόπο. Βλέπω και κάτι ρεπορτάζ που έρχονται κατακλυσμιαία. Πριν δούμε τι πραγματικά πρόκειται να συμβεί, είναι προφανώς μια δύσκολη διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή με τους δανειστές, αλλά αυτή τη στιγμή ούτε εγώ μπορώ να εγγυηθώ το τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Είναι μια μάχη αυτή, όπως ξέρετε, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και δεν μου αρέσουν οι δημαγωγικοί τόνοι αυτή τη στιγμή, οι διαβεβαιώσεις, από τη στιγμή που δεν έχουμε όλο το σώμα, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή της υπόθεσης αυτής, η οποία, όπως ξέρετε, θα έρθει στη Βουλή και θα συζητηθεί σε όλη της την έκταση. Το λέω αυτό γιατί και το 2010 είχαμε προβλέψεις αντίστοιχες και τελικά πήγαμε σε 12 μειώσεις των συντάξεων. Πράγμα για το οποίο βέβαια άκουσα το πρωί έναν τέος υπουργό προερχόμενο του ΠΑΣΟΚ που να λέει η συζήτηση πρέπει να γίνει χωρίς καταδίκες για το τι έχει συμβεί. Ναι, αλλά εμείς κληρονόμησαμε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε πέσει από τον ουρανό, ούτε η κρίση το ασφαλιστικό είναι δημιούργημα των τελευταίων μήνων. Έχει σχέση, όπως ξέρετε, με αυτή την πρωτοφανή κρίση. Στα πρόθυρα της χρεοκοπίας φτάσαμε, όπως ξέρετε, και πιάσαμε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού. Και θέλω να σας πω, προφανώς ένας συνταξιούχος ενδιαφέρεται πρώτα απ' όλα τι θα καταλήξει στην τσέπη του, αλλά από την άλλη μεριά να έχετε υπόψη σας ότι, και δεν το λέω αυτό με καμάρι υπερηφάνεια, ότι το κρίσιμο ζήτημα που παίχτηκε την προηγούμενη περίοδο και την επόμενη είναι ότι πρέπει να έχουμε συντάξεις αξιοπρεπείς. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Αυτά μας τα λέγανε και οι προηγούμενοι, κύριε Μεταφίδη, όμως. Δηλαδή, βλέπω ότι και εσείς σαν ΣΥΡΙΖΑ. Τι θέλετε, αρχίζετε να σας πω, εμείς δεν ανήκουμε στους σταυματοποιούς ή τους φαχίριδες. Όταν η πλευρά του κυρίου Καρά, μαγική πηγή εσόδων για το ασφαλιστικό, ναι, να μας την πείτε, ξέρετε, να πάμε να την βρούμε και να μην σακωνόμαστε άδικα. Όταν η πλευρά του κυρίου Καράογλου έλεγε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε καθόλου συντάξεις ή θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο γιατί αλλιώς θα πάμε στη δραχμή, εσείς ήσασταν αυτοί οι οποίοι λέγατε ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος? Τότε βεβαίως αυτό, εκεί δημιουργείται ένα κοντράστ. Τότε, κατά τη γνώμη μου, υπήρχε και άλλος τρόπος. Και θέλω να σας πω ότι επειδή βλέπω σήμερα να επικαλούνται τον νόμο του 2010, θα είδατε ότι προχώρησαν σε 12 μειώσεις συντάξεων μέχρι να φτάσουμε σήμερα. Γιατί ακριβώς δεν αντιμετωπίστηκε το ζήτημα στην πηγή του. Αυτό είναι γνωστό. Ναι, όπως επίσης είναι και κάτι άλλο άξιο απορίας, κύριε Καράουλου, και πρέπει λιγάκι να σας το θέσω. Εσείς λέτε από τη δική σας την πλευρά, είπε χθες ο κ. Μημαράκης, το έχει πει και ο κ. Πλαγιωτάκης, ότι εσείς δεν το ψηφίζετε αυτό, εφόσον υπάρχει θέμα με διατάξεις που είναι προς την κατεύθυνση της λιτότητας, έτσι. Εσείς όμως, το κόμμα σας, ψήφισε το τρίτο μνημόνιο, το οποίο λέει με πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι θα πρέπει να μειωθεί η επιχορήγηση του ασφαλιστικού συστήματος από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 1% του ΑΕΠ. Είναι περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Λοιπόν, άρα προκύπτει εδώ ένα θέμα. Πώς είναι δυνατόν εσείς να ψηφίσετε το τρίτο μνημόνιο που λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει περικοπή και τώρα όταν έρχονται τα μέτρα από τα οποία θα προκύψει αυτή η περικοπή να λέτε ότι εμείς δεν ψηφίσουμε τα μέτρα? Δεν υπάρχει μια αντίφαση? Είναι ένα ζήτημα το οποίο συνεχώς επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεργάτες του, οι συνεταίροι του, η ΑΝΕΛ, λέγοντας ότι αφού ψηφίσετε το τρίτο μνημόνιο, γιατί διαφοροποιήσετε τώρα στα μέτρα. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε. Το τρίτο μνημόνιο ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο περιέγραφε γενικώς την κατεύθυνση την οποία πρέπει να κινηθούμε και δεν προέβλεπε τα συγκεκριμένα μέτρα. Αυτά αντίθετα τα ανέφερε στην κυβέρνηση. Η οποία κυβέρνηση έπρεπε να συγκεκριμενοποιήσει τις προτάσεις και να τα φέρει με τη μορφή νόμου. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε τις φέρνει κιόλας. Αν θεωρούσε ότι η Τρόικα, το κουαρτέτο, ότι είχε τελειώσει τότε στις 14 Αυγούστου με την ψήφιση του τρίτου μνημονίου, δεν υπήρχε λόγος να τα φέρει τώρα με τη μορφή νόμου. Άρα λοιπόν το τρίτο μνημόνιο περιγράφει μια γενική κατεύθυνση. Περιγράφει δηλαδή τους στόχους, περιγράφει την κατεύθυνση, περιγράφει το χρονοδιάγραμμα. Αυτό το γενικό πλαίσιο, αν μου επιτρέπετε, αυτό το γενικό πλαίσιο όμως, ειδικά για την περίπτωση του ασφαλιστικού. Μιλάει για μείωση κατά 1% και λέει, σωστά το 1% του ΑΕΠ. Ναι. Άρα, εσείς λέτε ότι συμφωνούμε και ψηφίζουμε στο ότι θα πρέπει να μειωθεί κατά 1% του ΑΕΠ
η επιχορήγηση. Και να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό. Έτσι. Αλλά τώρα που έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι επειδή ακριβώς πρέπει να μειώσουμε την κρατική χρηματοδότηση, θα πρέπει να πάρουμε αυτά τα μέτρα. Λέτε όχι, να μην πάρετε κοιτάξτε, αυτά τα μέτρα. Κοιτάξτε. Δηλαδή, από πού θα βρεθούν αυτά τα μέτρα. Εμείς είδαμε ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης, ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση του ασφαλιστικού, το οποίο βεβαίως επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά ότι δεν είναι το τελικό. Και μακάρι να είναι αυτό το τελικό, γιατί φοβάμαι ότι θα έρθει πολύ χειρότερο από, από τις διαπραγματεύσεις με το κουαρτέτο. Έτσι. Mm-hmm. Συνεχίζω. Λέω λοιπόν το εξής. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι, με βάση την αρχική προσέγγιση αυτού του σχεδίου, λέμε ότι δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε επί της αρχής. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα σταθούμε με προσοχή και δεν θα το διαβάσουμε και δεν θα υπάρξουν σημεία στα οποία θα συμφωνήσουμε. Βέβαια, όλα αυτά θα γίνουν από Δευτέρα, όταν με το καλό ολοκληρώσουμε τη διαδικασία μας στην εσωκομματική, όταν τελειώσει η Βουλή και συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα υπό τον νέο πρόεδρό μας, για να συζητήσουμε αναλυτικά και το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, αυτό το οποίο θα παρουσιάσει η κυβέρνηση μετά τις διαπραγματεύσεις με το κουαρτέτο. Αυτό που λέγω καταρχήν είναι ότι επί της αρχής θεωρούμε ότι είναι λάθος η κατεύθυνση την οποία κινείται με μείωση συντάξεων, αύξηση των εισφορών. Έτσι, αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία με ενδιαφέρον τουλάχιστον προσωπικά στέκομαι. Και θα υποστηρίξω και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ότι μήπως θα πρέπει να τα δούμε θετικά. Όπως για παράδειγμα, λέω το ότι κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να παίρνει σύνταξη κάτω από τα 60, ότι είναι λογικό και αυτονόητο να προχωρήσουμε σε ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων κυρίαρχης και επικουρικής σύνταξης. Κάτι που στο παρελθόν ήταν απαράδεκτο, είχαμε 170 ασφαλιστικά ταμεία και άλλα τόσα επικουρικά. Κάτι το οποίο μόνο στην Ελλάδα συνέβαινε. Λοιπόν, θα τα δούμε λοιπόν με προσοχή, θα τα προσεγγίσουμε με σοβαρότητα, με τη σοβαρότητα που αναλογεί σε ένα πολύ μεγάλο, ένα σοβαρό θέμα όπως είναι το ασφαλιστικό. Και παραπέρα, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Εμείς, όπου τελικά καταλήξουμε, έτσι, σε όποια θέση καταλήξουμε, θα την υπερασπίσουμε την άποψή μας με ευπρέπεια και κοσμιότητα, όπως κάναμε πάντα ως παράταξη και έχοντας ένα συγκεκριμένο πολιτικό πολιτισμό, ο οποίος διαχρονικά μας δεν θα διακρίνει. Στα κάγκελα, όπως έβγαινε και δεν θα βγούμε ούτε στα πεζοδρόμια να τα σπάσουμε και να πετάμε πέτρες, ούτε να καίμε τα κτίρια, ούτε οτιδήποτε άλλο όπως κάνανε κάποιοι άλλοι. Απλά και ξεκάθαρα. Αυτό το καρφί, κύριε Μηταφίδη, νομίζω είναι για την πλευρά σας. Το καρφί απευθύνεται σε αυτούς που έκαναν αυτά που έκαναν. Προφανώς όχι εμείς, έτσι. Παράταξή μας ούτε θα έκανε αυτά. Ποτέ όχι, λέω κάνει. Ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ τα χρεώνεται αυτά. Εντάξει. Έτσι, εμείς δεν, ούτε κάψαμε, ούτε ρημάξαμε, ούτε πεζοδρόμια ξεκολλήσαμε και είναι γνωστό αυτό. Πεζοδρόμια μπορεί να μην ξεκολλήσατε. Αυτό κύριε. Που κάναμε όμως, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, ήταν εξαιρετικαριστικό και πολιτικό επίπεδο, προφανώς. Προσπαθήσαμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο απέναντι σε αυτά τα μέτρα. Δεν κερδίσαμε τις εκλογές, όπως ξέρετε, τυχαία. Κύριε Μηταφίδη, μπορεί να μην ξεκολλήσετε πεζοδρόμια. Ήρθαμε μέσα από μια μάχη. Όπως είπατε, μπορεί να μην ξεκολλήσετε πεζοδρόμια. Ωστόσο, εσείς συνεννόηση στην τότε κυβέρνηση δεν προσφέρατε ποτέ. Ούτε συνένεση. Κάτι το οποίο το ζητάτε όμως τώρα από την πλευρά της σημερινής αντιπολίτευσης. Κοιτάξτε κάτι. Από τη στιγμή που δεν συμφωνούσαμε, δεν υπήρχε. Αυτό που ζητάμε αυτή τη στιγμή από την αντιπολίτευση είναι σε αυτό το γιγάντιο ζήτημα. Εγώ δεν τα βαφτίζω εθνικά κτλ. Για να δημιουργώ εντυπώσεις. Προφανώς δεν αφορά μόνο την σημερινή κυβέρνηση, δεν είναι κάποιο μέτρο, επιμέρους κυβερνητικό μέτρο, αλλά αφορά τη σχέση ανάμεσα στις γενιές και βέβαια την ασφάλιση των ανθρώπων. Φυσικά και ζητούμε την συμφωνία της, εφόσον βέβαια συμφωνεί. Και βέβαια γιατί έχει και ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Δεν πρέπει να ζητούμε από κάποιον που έχει ευθύνη για αυτή την κατάσταση που διακυβέρνησε τη χώρα επί δεκαετίες ολόκληρες. Αν όμως ξεκινάτε. Τι έτσι, να κάνουμε, να πάρουμε ένα σφουγγάρι και να τα σβήσουμε όλα όπως μας δίνουν. Όχι, αλλά αν ξεκινάτε στις τηλεοράσεις, στις διαπλοκές, είναι κάθε μέρα παρελάβουν πολύ. Αν ξεκινάτε με αυτόν τον τρόπο, στην ουσία υπονομεύετε αυτό το οποίο ζητάτε θεωρητικά. Όταν ζητάτε συνένεση, πρέπει να κρατάτε χαμηλούς τόνους. Και πρέπει όταν ο Πρωθυπουργός ζητάει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και συγκαλεί στη Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, στο οποίο συμμετέχουμε, γιατί εμείς είμαστε ένα κόμμα θεσμικό που σεβόμαστε τη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Δεν μπορεί την άλλη μέρα να βγαίνει και να λέει ότι το κοπάδι περπατάει για τα σκυλιά νυχτά. Έτσι, έλεος δηλαδή. Τώρα, η παροιμία ήταν, αυτή, αν μη τι άλλο, έτσι, οξύνει το κλίμα, δεν το βοηθάει. Ήταν ένα σχήμα λόγου, υπόθηκε σε μια εσωτερική διαδικασία. Δεν ακούστηκε μέσα στη Βουλή αυτό που ξέρετε. Απευθύνθηκε προς τα έξω όμως. Λοιπόν, και αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι όλοι πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας για ό,τι έχουμε πράξει. Εμείς για το διάστημα που είμαστε κυβέρνηση, για αυτά που πράξαμε ως αντιπολίτευση και εσείς επειδή είχατε
τις τύχες αυτής της χώρας. Εμείς όμως δεν είπαμε ποτέ ότι όλα αυτά τα 41 χρόνια, τα 41 λοιπόν, χρόνια αυτά της νεότερης πολιτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα, όπου η αριστερά με τη δική της μορφή συνέβαλε στην κατάσταση αυτή, με τη μορφή των διαδηλώσεων, με τη μορφή των κινητοποιήσεων, με όλα αυτά. Γιατί εμείς μπορεί να κυβερνούσαμε, να απαγορεύσουμε το πάλι, όπως έλεγε ο ύμνηστος Λάσχαρης. Ναι, αλλά εσείς τα 41 χρόνια αυτά δεν βρήκατε το παραμικρό στο οποίο να συμφωνήσετε. Και εγώ ρωτάω, η πρόοδο αυτή η οποία συνετελέσει σε αυτόν τον τόπο και τα βήματα, τα άλματα πρόοδου που γίναν. Ξέρετε ότι όταν υπήρχαν ζητήματα που βοηθούσαν στην καλυτέρευση της ζωής, τα ψηφίζαμε. Εγώ δεν θυμάμαι πουθενά κανένα. Είμαι 12 χρόνια στη Βουλή, δεν θυμάμαι την παραμικρή ψήφο να δόθηκε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ψάξετε λιγάκι, θα δείτε. Πείτε μου εσείς τώρα που είστε. Όπως και εσείς τώρα και καλά κάνετε, υπάρχουν ζητήματα. Να σας αναφέρω εγώ 10 νομοσχέδια που ψηφίζετε. Να σας αναφέρω όμως και 10 νομοσχέδια που ψηφίζετε. Από εσάς δεν θυμάμαι κανένα, ούτε ένα άρθρο. Στο σύνολό τη, πώς να ψηφίσει κανείς. Α, όλα τα στραβά τα δικά μας και όλα τα δικά σας είναι σωστά. Όχι, όχι, άλλο πράγμα λέω. Στο σύνολό του και εσείς καλά κάνετε σήμερα, στο σύνολό του κανείς δεν μπορεί να ψηφίσει κάτι όταν δεν συμφωνεί. Αν υπάρχουν όμως επιμέρους ζητήματα, τα οποία είναι αυτονόητα, ψηφίζετε. Τα νομοσχέδια των μεταρρυθμίσεων, τα νομοσχέδια για τις ιδιωτικοποίησεις, αυτά που πιστεύουμε ότι προωθούν την ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία. Ναι, αλλά τα σας ρώτησε και προηγουμένως και ο κύριος Νικολαίδης εδώ. Στο ασφαλιστικό σας είπα, θα προσεγγίσουμε πώς ψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο και τώρα γίνεται αντιστασιακή ή αντιμνημονιακή. Ούτε αντιμνημονιακή γίναμε, ούτε μνημονιακή. Δηλαδή ψηφίσατε την ταυτότητα, αλλά όχι το ανάπτυγμά τη με μαθηματικού όρου. Τότε θέλαμε να σώσουμε τη χώρα για να μην πεταχθεί έξω από το ευρώ, γιατί εσείς την είχατε οδηγήσει. Ήμασταν αναγκασμένοι, είχαμε μια κακή συμφωνία, αλλά αυτή ήταν δεδομένη. Η κυβέρνηση μας έλεγε ότι από τις εκλογές και μετά θα διαπραγματευτούμε και θα πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα και τελικά έρχονται χειρότερα. Αυτό είναι το ζήτημα. Όχι, ποιος έρχονται χειρότερα. Θα είδατε ότι παρά το ότι λέγατε ότι το συντομότερο ανέκδοτο είναι το παράλληλο πρόγραμμα, αυτό το, για το οποίο εμείς είχαμε μιλήσει στον ελληνικό λαό, γιατί εκτός από την ψήφιση του μνημονίου λέγαμε από την άλλη μεριά ότι θα δώσουμε τη μάχη για να μην γίνει χειρότερη η ζωή αυτών που ήδη υποφέρανε εδώ και χρόνια. Και θα είδατε ότι ακόμη και με πράξη νομοθετικού περιεχομένου λόγω της αντίδρασης που προκλήθηκε, έχουμε πάρει του κόσμου τα μέτρα αυτή τη στιγμή, τα οποία. Να θυμίσω γιατί. Δεν φέρατε, θα είναι πολύ δύσκολο όταν θα έρθουν αυτά στη Βουλή να τα καταψηφίσετε. Φέρατε, κύριε Μεταφίδη, μια-δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα για επικοινωνιακούς λόγους ένα νομοσχέδιο, διάτρητο από κάθε πλευρά. Και εξηγούμε γιατί. Πρώτον, ήρθε για μια ακόμη φορά με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Δεύτερον, δεν είχε έκθεση Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Τρίτον, δεν είχε. Καταρχήν υπήρχαν οι ανάλογες εκθέσεις του Γενικού Λογιστήριου του ΚΑΤ. Ούτε η Γενική Δαπάνες. Δεν υπήρχε. Πώς δεν υπήρχε. Αφού τρεις λόγοι ήταν, γι' αυτό το λόγο δεν πήρατε πίσω. Και βασικά δεν το είχατε συζητήσει ούτε με τους Τροϊκανούς, με τους δανειστές. Να ανατρέξετε στα αρχεία σας να τα βρείτε. Ήμουν εκεί και θυμάστε ότι έγινε μεγάλη θεσσαρία. Μα αποχωρήσατε. Γι' αυτό αποχωρήσαμε. Γιατί δεν τα είχατε. Αποχωρήσατε και δεν πήγατε στον κόπο. Μα και εσείς αναγκαστήκατε την επόμενη μέρα να το αποσύρετε. Ότι υπήρχαν οι εκθέσεις. Κύριε Μεταφίδη, την επόμενη μέρα αναγκαστήκατε να το αποσύρετε. Εσείς λέγατε ότι μας τραβήξανε το αυτή. Δεν ξέρω αν σας τράβηξαν το αυτή. Η περιβόητη θεσμή και εμείς σταματήσαμε. Μπορεί να μην ήταν σωστή η διαδικασία, δεν υπήρχε η έκθεση από την Κεντρική Νομοπαρασκευή. Δεν συνέβη κάτι. Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, τι άλλο δηλαδή, έλεος. Και αν ρωτήσετε αυτού που παρέμειναν στη Βουλή από την αντιπολίτευση, μπορώ να σα πούν γι' αυτό. Γιατί παρέμειναν. Νομίζω με τη Χρυσή Αυγή και με το Κουκουέ μείνατε παρέα. Όλοι άλλοι δεν ήμασταν και οι άλλοι. Το Πασόκ αποχώρησε, το Ποτάμι αποχώρησε. Εγώ έβλεπα ότι στι επόμενε συζητήσει εμφανίστηκαν. Όχι, δεν εμφανίστηκαν. Αποχώρησαν. Τα τρία κόμματα συγκεκριμένα αποχώρησαν. Επιτρέψτε μου λιγάκι να σα θέσω ένα θέμα εδώ εκ μέρου ενό τηλεθεατή μα που μιλάει για του ελεύθερου επαγγελματίε, κύριε Μεταφίδη. Πολύ σκληρά μέτρα. Αυτά τα οποία τουλάχιστον έχουν διαρρεύσει είναι πάρα πολύ σκληρά για την πλευρά των ανθρώπων οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Κάποιοι μιλάνε για, υπολογίζουν και μιλάνε για ασφαλιστικές εισφορές στο ύψος του 37% του εισοδήματος. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να ισχύσει αυτό το πράγμα τώρα, κακά τα ψέματα. Ναι, εσείς όμως λέτε αυτά που έχουν διαρρεύσει. Εγώ τι θέλετε να σχολιάζω διαρροές αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πρέπει κάποτε, πώς να το πω, να σοβαρευτούμε σε αυτό το τόπο. Εντάξει, διαρροή από διαρροή, κύριε Μεταφίλη, έχει διαφορά τώρα. Εγώ καταλαβαίνω, ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει, εσείς έχετε κάποιο βαθύ λαρύγγι μέσα στην κυβέρνηση, ώστε το θεωρείτε. Εντάξει, τώρα αυτά, ξέρετε πώς γίνονται τώρα, μαθαίνονται αυτά, δεν είναι. Όταν υπάρχει ένα σχέδιο νόμου, το οποίο δίνεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένα συνάδελφό σας, γνωστό συνάδελφό σας, αναγκάστηκε να δηλώσει, να ζητήσει Καμπουράκι σήμερα το πρωί. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, υπάρχει ένα ολόκληρο επικοινωνιακό μπλοκ αυτή τη στιγμή, το οποίο παλιά του τέχνη κόσκινο. Είτε κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ είτε δεν κυβερνάει. Δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Το μέτωπό του είναι η κυβέρνηση. Δεν είναι ούτε οι δανειστές ούτε αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την κατάσταση στον τόπο. Είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι
ας οι επαγγελματίες, όπως ξέρετε, έχουν και τα απαραίτητα θεσμικά τους όργανα. Μπορώ να σας πω ότι θα έχουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη μια συνάντηση μαζί τους. Ωραία. Θα τα συζητήσουμε. Ωραία. Όλα αυτά τα ζητήματα. Ωραία. Και όταν, όταν θα τα έχουμε στο χαρτί, θα τα ξανασυζητήσουμε. Τότε θα τα ξανασυζητήσουμε. Ερώτηση τώρα γιατί τα θέματα. Να δημιουργούμε. Ωραία. Ερώτηση τώρα γιατί τα θέματα όλα είναι πολιτικά και έτσι πρέπει να μπαίνουν. Και εγώ χαίρομαι την κουβέντα μαζί σας κάθε φορά, γιατί είστε έτσι ένας πολιτικά σκεπτόμενος άνθρωπος. Πείτε μου λιγάκι. Ο κόσμος ο πολύς φοβάται ότι η δικιά σας η κυβέρνηση τάσεται περισσότερο προς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο δημόσιο. Δηλαδή περισσότερο προσπαθεί να ικανοποιεί τα δικά τους αιτήματα και στρέφει κατά κάποιο τρόπο τα νότα της στους ανθρώπους της αγοράς, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους εμπόρους. Υπάρχει αυτή η αίσθηση στην κοινωνία, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, αν είναι δικαιολογημένη ή όχι, θα το πείτε εσείς. Θα πείτε τη γνώμη σας εσείς. Τώρα, έρχεται αυτή η πληροφορία ή τουλάχιστον η διαρροή για τον ΟΑΕ και κάνει αυτό το κλίμα ακόμα πιο έντονο. Έτσι δεν είναι? Και σου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ξανανοίξει την ΕΡΤ. Αμέσως μετά έγινε η ιστορία με τις καθαρίστρες. Έχουμε την προηγούμενη Κυριακή δημοσίευμα 20.000 συμβασιούχους έργου στο ελληνικό δημόσιο. Σε μια εποχή όπου το δημόσιο το ελληνικό είναι περίπου πτωχευμένο, έτσι. 20.000 προσλήψεις. Συν 45.000 που είναι για το 16 αυτές που έχουν συμφωνηθεί με την Τρόικα. Λοιπόν, μήπως ισχύει κατά κάποιο τρόπο αυτή η άποψη? Εσείς θα έχετε επισκέψει δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς, έτσι δεν είναι? Ναι, ασφαλώς. Εσείς τι λέτε, ότι το προσωπικό που δουλεύει αυτή τη στιγμή επαρκεί? Τις ουρές θα τις έχετε ζήσει. Ναι, σύμφωνοι, ότι έχουμε μειωθεί στο μισό και οι δημόσιοι υπάλληλοι τα τελευταία χρόνια το ξέρετε. Και ότι εξαρτήσει αυτή τη κατάσταση. Δώστε μου μια απάντηση λίγο στο πολιτικό θέμα. Οι άνθρωποι του υπάρχει πολιτικό τομέα, θέμα κατά τη γνώμη. Οι άνθρωποι που κάθονται στην ουρά και περιμένουν χρόνια για να πάρουν τη σύνταξή τους, πού οφείλεται αυτό? Κοντά στα άλλα τα υπόλοιπα. Δώστε μου λίγα και μια απάντηση στο πολιτικό θέμα. Υπάρχει κατά την άποψή σας πολιτικό θέμα σε αυτό? Δηλαδή είστε λιγάκι με το δημόσιο τομέα και τους αφήνετε λιγάκι στην άκρη τους υπολείπους? Δεν υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που να μην φροντίζει πρώτα-πρώτα να λειτουργεί ο δημόσιος τομέας. Γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύνολο της οικονομίας και της χώρας. Και κατάξτε, αυτή η προπαγάνδα πρέπει να τελειώνει από την άλλη μεριά. Και βλέπετε και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ γέμισε τη Θεσσαλονίκη με λουκέτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν που πήρε το μέτρο με τις 100 δόσεις και πολλές άλλες διευκολύνσεις? Να σας θυμίσω ότι ήταν ποινικοποιημένα τα χρέη των ελεύθερων επαγγελματιών. Ότι δεν τολμούσαν να κυκλοφορήσουν γιατί μπορούσαν να συλληφθούν. Ποιος θα πήρε τα μέτρα όλα αυτά ανακούφισης απέναντι στους ελεύθερους επαγγελματίες? Κύριε Καράβουλου, για αυτό το θέμα με τον ΟΑΕ που θέτει εδώ και ο φίλος τηλεθεατής. Με το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πάρα πολλές διαφορές. Μία από τις κυριότερες είναι αυτή την οποία είπατε. Εμείς πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη επιτυγχάνεται μόνο μέσω του ιδιωτικού τομέα και απ' την άλλη ο δημόσιος τομέας σαφώς και πρέπει να υπάρχει, αλλά πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος γίνεται και υποστηρικτικός στο δημόσιο τομέα. Δυστυχώς μέχρι στιγμής τα μηνύματα τα οποία έχουμε είναι συγκεκριμένα, ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ κοιτάει περισσότερο, συσσαγωγικά βάζω τη λέξη, το κομματικό του πελατολόγιο, που δυστυχώς είναι στον δημόσιο τομέα, με την έννοια ότι ήταν πρώην άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι μετακομίσαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ο κρατικός μηχανισμός, κύριε Καράβουλου. Είναι πρώην άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ, μετακόμισαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα το μεγάλο κομμάτι του δημόσιου τομέα συμβαίνει. Εσείς ήσασταν επιστήμονες στις πελατειακές σχέσεις. Πού θέλετε να αρχίσουμε τώρα? Μας έχετε ξεπεράσει. Οι άνθρωποι μονιμοποιήθηκαν στο Δήμο Θεσσαλονίκης και κινδύνευαν από απόλυση και κατάρρευση του Δήμου ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα τους ξέρετε. Και πολλούς από αυτούς είχατε διορίσει εσείς ήδη. Αλλά να συνεχίσω λέγοντας το εξής. Λέω λοιπόν ότι πράγματι τα μηνύματα τα οποία στέλνονται σε αυτόν τον χρόνο που έχει κλείσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ τώρα, είναι ότι προσέχει περισσότερο το δημόσιο τομέα. Και είπατε τα παραδείγματα που προηγουμένως αναφέρατε, κύριε Νικολαίδη, και εγώ συμπληρώνω με ένα ακόμη παράδειγμα. Το παράδειγμα το ότι με το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, στην ουσία δίνονται 150 εκατομμύρια περισσότερα. Καλά που μου το θυμήσατε αυτό για να το ρωτήσω τον κύριο. Και προσέξτε, τον κύριο Μεταφύλλη, όχι στον χαμηλό μισθό, στο φουκαρά του δημόσιου υπάλληλου, αλλά κυρίως στους συνεργάτες των υπουργών, συγγνώμη, των βουλευτών. 3.500 ευρώ ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης. Είναι υπερβολικά τα νούμερα αυτά, έτσι πραγματικά προκαλούν. Κύριε Μεταφύλλη, θα απαντήσει να ολοκληρώσει λίγο τη σκέψη μου, κύριε Νικολαίδη. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, συγγνώμη. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Ειδικά τώρα με το ασφαλιστικό, προσέξτε, όλοι χάνουν, κάτι χάνουν. Άλλοι ανεβαίνει το όριο ηλικίας, άλλοι μειώνουν τη σύνταξή τους, αλλά
αυτοί οι οποίοι στην κυριολεξία με βάση το σημερινό σχέδιο εύχομαι να αλλάξει και είδα σήμερα μια θετική ανταπόκριση από την πλευρά του κ. Κατρούγκαλου, ο οποίος είπε θα το αντιμετωπίσει. Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ειδικά για τους αγρότες είναι καταστροφικό. Έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος ο οποίος έστειλε το μήνυμα. Σας λέω προσωπικό παράδειγμα. Ο γιος μου, ηλεκτρολόγος μηχανικός, πτυχιούχος πολυτεχνείου, με 3 μεταπτυχιακά. Δουλεύει με μπλοκάκι. 1000 ευρώ είναι το ΦΠΑ. Αν λοιπόν εφαρμοστεί το σύστημα αυτό εδώ, το οποίο συνδέει την ασφαλιστική του εισφορά με βάση το εισόδημά του, μιλάμε ότι θα πάει γύρω στο 80% αν υπολογίσουμε την ασφαλιστική εισφορά, το φόρο και την προκαταβολή του φόρου. Άρα με λίγα λόγια δεν του μένει τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Ο κ. Κατρούγκαλος το πιασε, είπε ότι θα το αντιμετωπίσει. Περιμένουμε. Το αυτό ισχύει για τους αγρότες. Τριπλασιασμός των εισφορών στο ΟΓΑ. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να ανέβει σε ένα λογικό επίπεδο, αλλά να δούμε και το επίπεδο διαβίωσης των αγροτών, να δούμε και τα εισοδήματα των αγροτών. Αυτές οι δύο κατηγορίες είναι πολύ ευαίσθητες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει, αν δεν αντιμετωπίσουν να κλείσουν. Θα το πείτε στους αγρότες και εγώ θα το επαναλάβω. Όταν ψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο, είχε μια διάταξη εκεί συγκεκριμένη, την οποία την ψηφίσατε, που έλεγε εξορθολογισμός του ασφαλιστικού συστήματος των αγροτών και του φοροδοτικού συστήματος των αγροτών. Ναι. Όταν το ψηφίζετε το αυτό, μετά περιμένετε να μην υπάρξει κάποιο μέτρο το οποίο θα έρθει για να προς επίρρωση αυτού του πλαισίου. Δεν σημαίνει βέβαια οριζόντια. Εξορθολογισμό σημαίνει αυτό που λέτε με τα φίδες οριζόντια μέτρα και τριπλασιασμό των εργοδοτικών εισφορών, των εργασιακών εισφορών. Εντάξει, αν νομίζετε, εγώ νομίζω δεν σημαίνει αυτό. Αλλά ας απαντήσω ο κ. Μεταφίδη, γιατί του κάνατε ένα εύλογο ερώτημα, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τώρα με το καινούργιο μισθολόγιο θα παίρνουν για παράδειγμα 3.500 από το φτωχευμένο δημόσιο. Και επειδή είστε καθηγητής, και μια φορά καθηγητής, πάντα καθηγητής, μια φορά δάσκαλος, πάντα δάσκαλος, πρέπει να το πείτε αυτό. Είναι δυνατόν τώρα ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης τώρα από το φτωχευμένο να παίρνει 3.500 ευρώ? Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Στις συνθήκες που ζούμε το θεωρώ πρόκληση. Είναι πρόκληση. Και χαίρομαι πολύ που το λέτε. Θα σας κάνω από μια ερώτηση λίγο προβοκατόρικη τώρα και θέλω έτσι, για να κλείσουμε. Είμαι γνωστός προβοκάτορας. Λοιπόν, κύριε Μεταφίδη, θα αρχίσω από εσάς. Όχι. Λοιπόν, ο κύριος Βούτσης έδωσε την πρότασή του για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και προτείνει κάποια συγκεκριμένα ονόματα. Από τα 7 ονόματα που πρότεινε, οι 3 είναι ακρεφνής καραμαλική. Μωρόνης, Τζανετάκος, Μακρυδημήτρης. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε πλουραλιστές, λοιπόν, και δεν είμαστε μονοκομματικοί. Αυτό σημαίνει, δηλαδή, μήπως έχετε κανένα κρυφό φλερτ με την καραμαλική δεξιά. Λοιπόν, εάν διορίζαμε ανθρώπους προσκύμενους στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μας κατηγορούσατε για μονοκομματική αντίληψη. Τώρα που είμαστε, ανοίγουμε το φάσμα προς όλο το πολιτικό σύστημα, τώρα πάλι κακοί είμαστε. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν κρύβει κάτι άλλο. Να ρίξουμε κορώνα γράμματα, πώς θέλετε να γίνει. Δεν κρύβει κάτι άλλο, λέτε. Εντάξει, το Εθνικό Ραδιοτικό Συμβούλιο, λόγω του χαρακτήρα που έχει, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να έχει όσο το δυνατόν ευρύτερη απήχηση. Δηλαδή, ο κ. Βούτσης έφερε τα πάνω κάτω. Εξορισμού ύποπτο ότι είναι ένα κυβερνητικό όργανο, όπως συνέβη την προηγούμενη περίοδο. Τι να σας πω, εγώ το έχω υφώσει το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο στην υποψήφιση δήμαρχο τη Θεσσαλονίκη, που όταν διαμαρτυρήθηκα γιατί με είχαν αποκλείσει εντελώς από τα κανάλια, αντί να μου απαντήσει το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, μου έστειλε να απαντήσει τα κανάλια. Ο κύριος Βούτσης μαζί με τον κύριο Παπά έκαναν τον κακό χαμό για να διώξουν από το ΕΣΟΥΡΟΥ τη μητέρα τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Γιατί? Για να βάλουν τον Μακρυδημήτρη, που ήταν επικεφαλής της ΝΕΡΙΤ επί Σαμαρά. Αυτά τώρα. Δεν βλέπω χαμογελάτε κιόλας, γι' αυτό ας μείνουμε στο χαμόγελο. Μάλλον γέλο τα προκαλούμε. Πάμε για την προβοκατόρικη ερώτηση για τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Καράγλου, δεν σας είδα σας να τοποθετήσετε. Είστε με το Μημαράκι ή με το Μητσοτάκι? Κοιτάξτε, είχα πει από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία αυτή ότι δημόσια τοποθέτηση υπέρ κάποιου υποψηφίου δεν θα κάνω. Μάλιστα. Έβαλα και την προηγούμενη φορά, βάζω και τώρα αν θέλετε, τα χαρακτηριστικά που κατά την άποψή μου πρέπει να έχει ο αυριανός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, τη στιγμή που μπήκαμε σε μια λάθος διαδικασία, γιατί για μένα είναι ξεκάθαρο ότι η διαδικασία αυτή είναι λάθος, όταν δηλαδή ο κάθε περαστικός έβλεπε φως, έμπαινε και ψήφιζε, έτσι,
και δεν συμμετείχαμε σε άλλου είδους διαδικασίες όπου θα ψηφίζαν μόνο τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό το λόγο θέλησα να σεβαστώ αυτή τη διαδικασία που κατά τη γνώμη μου είναι λάθος, το επαναλαμβάνω, το τονίζω και θα αγωνιστώ όταν γίνει το τακτικό μας συνέδριο τον Μάιο-Ιούνιο του 2016 ναι. για να την αλλάξουμε. Δεν θα πω με ποιον συγκεκριμένα είμαι. Τα χαρακτηριστικά που θέλετε να σας τα πω. Γιατί να μην πείτε. Γιατί θέλω εσείς να σεβαστώ. Είστε βουλευτής του κόμματος, δεν έχετε την υποχρέωση δηλαδή να τοποθετήσετε δημόσια. Καταρχήν υπάρχει μια γενική τοποθέτηση από όλους σχεδόν τους υποψηφίους, οι οποίοι λέγανε ότι δεν θέλουν να τοποθετούνται οι βουλευτές. Θέλουν να μείνει κοινοβουλευτική ομάδα έξω από το παιχνίδι αυτό. Ένα. Δεύτερο, γιατί θέλω να σεβαστώ το δικαίωμα γνώμης που έχει ο κάθε πολίτης, ο οποίος συνειδητά ή ασυνείδητα ή τον μεταφέρανε ενδεχόμενα, ήρθε στις 20 Δεκεμβρίου, ενεγράφει μέλος της Νέας Δημοκρατίας και ψήφισε στις διαδικασίες τις εσωκομματικές μας. Έχει το δικαίωμα να έχει την άποψή του και δεν θέλω να τον επηρεάσω. Έτσι. Και τρίτον, αν με ρωτάτε να σας πω τα χαρακτηριστικά, πιστεύω ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να είναι ένας έμπειρος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που να έχει μια διαδρομή, ένας άνθρωπος που να έχει δείξει ποιότητα ήθους, να έχει συγκεκριμένη άποψη για τα ζητήματα και βεβαίως να είναι αποδεκτός από το σύνολο της κομματικής παράταξης. Με μαράκι φωτογραφίσατε τώρα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα γρήγορα, γιατί έχουμε αρκετά ακόμα θέματα να συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή.